Γραφή. Ναι. Θα ανάψω και εγώ. Δεν θυμάμαι το Βαγγέλ του ψηλού, πώς λέγεται το αυτοκίνητο. Volkswagen. Ταράκο. Ταράκο. Πού το θυμάσαι, ρε. Τεσκλή μαύρο. Μπράβο, ρε γνάκι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog. Και όπως πολλοί μου ζητήσατε και διάβασα στα σχόλια, σε κάθε έστω και μικρή βόλτα που βγαίνω, παύλα βγαίνουμε, θέλετε να είστε μαζί. Επομένως, σήμερα, μιας που θα βγούμε μια μικρή βόλτα, είπαμε να σας πάρουμε μαζί στο πίσω κάθισμα, να γουστάρετε κι εσείς όπως γουστάρουμε κι εμείς, να πάρετε μια μικρή γεύση της όλης απόλαυσης που ζούμε όταν κάνουμε έτσι τις βολτίτσες μας, τις μίνι εκδρομές μας, έξω από το αστικό περιβάλλον. Και σε μία βόλτα που κανονίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μία ωρίτσα, μαζεύτηκαν 10 μέλη της Elite. Και επειδή σήμερα είναι εκείνο το αυτοκίνητο που στην προηγούμενη παρουσίαση, παύλα πολεμική, όσοι δεν το έχετε δει, την παρουσίαση με το Mi 4, μπείτε, δείτε το, θα με θυμηθείτε. Εκεί που ήταν δύο Mi 4 και ένα 335 και παίζανε συγχορδίες, έσκασε ένα μαύρο λεόν με 2 μέτρα φλόγα από πίσω και πανικό και γουστάρατε όλοι και τρελαθήκατε. Σήμερα το λεόν είναι μαζί μας και όχι μόνο αυτό, σας έχω βάλει την 360 πάνω στο λεόν να γουστάρετε και να απολαύσετε. Και φλόγα. Τι να σας κάνω. Τα ζητάτε, αφού τα ζητάτε, να μην σας χαλάσω χατήρι. Βολτίζα επομένως. Και όταν μιλάω για βόλτα, άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάω για την Elite. Η Elite. Elite λοιπόν, που είχα βάλει ένα story στο Instagram για ελεύθερες θέσεις που ανοίξανε και εννοείται κλείσανε κατευθείαν για όσους πρόλαβαν να μπουν. Σφραγισμένοι Elite, ενδεχομένως το μήνα Απρίλη να ανοίξουν ορισμένες θέσεις, ενδεχομένως όποιος θέλει να μπει ας επικοινωνήσει μαζί μου, ας κρατήσει τη θέση του ή εάν δει το story ότι έχει ελευθερωθεί θέση για άμεση εισαγωγή, ας επικοινωνήσει άμεσα για να προλάβει να έρθει στην παρέα μας και να ζήσει αυτό που ζούμε και εμείς. Honda, το σκάσιμο, κάπα. Ταράκο, το έχετε ξαναδεί, παρουσίαση, το Honda θα το δείτε σε κάποια στιγμή, το Leon θα το δείτε και αυτό. Θα κάνω και εγώ ένα πέρασμα από 360, να γουστάρουμε στη μικρή πίεση. Όπεσε. Skoda Octavia, έχουμε δύο. BMW 335, νέο αποκτηθήσα σε μέλος Elite.
Ο Πιπίλας το πήρε από Αουντάκιας. Είπε να γίνει, να δοκιμάσει τουλάχιστον αν μπορεί να γίνει Πεμπεδάκιας. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τα 35 και τα 4, τα 3 λίτρα μότερ της, των αυτοκινήτων της Elite. Τα γούσταρε. Επομένως έχουμε αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να μας δώσουν δράση, ένταση, να γουστάρετε. Και εννοείται εσείς, για καλή σας, κακή σας τύχη, πείτε μου στα σχόλια, είστε μέσα σε ένα εύω, στο εύω μου. Και πάμε να βγούμε λίγο πιο έξω, να απολαύσουμε λίγο διαδρομή, σεμνά και ταπεινά, χαλαρά και τόσο όσο. Λέων παρουσίας, θα γίνει και αυτό. Μερικοί μου στέλνουν, Audi R8 Captain, τι θα γίνει παιδιά. Έχω μιλήσει, το λέω και το ξαναλέω, μη με ζαλίζετε. Έχω μιλήσει με τον Captain, ο Captain έχει δώσει το λόγο του. Θεωρώ ότι θα τον τηρήσει. Το Audi θα γίνει παρουσίαση στο κανάλι, το δικό μας. Μην τρελαίνεστε, μην πάει το Audi και δεν θα σταματήσετε τη μιζέρια, τη μουρμούρα, τη μύρλα. Ή Μάρτον, δεν το μπορώ ρε παιδιά. Σταματήστε τη μύρλα. Όποιος θέλει, εάν θέλει, εντάξει, στο κανάλι μας μπορεί να κάνει παρουσίαση, αρκεί να υπάρχει μια αλφα συνεννόηση. Εντάξει, και σας λέω, δεν εξαρτάται πάντα από μένα, αλλά και από το άτομο το οποίο είναι ιδιοκτήτης, κάτοχος του αυτοκινήτου. Ο Χρήστος ο Captain, τα έχουμε πει πολλές φορές και έχει δώσει το λόγο του. Θα το δείτε. Καταργάστε το αυτοκίνητο για να το δείτε πριν έχει πινακίδες. Περιμένετε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί μία είναι στο αυτοκίνητο και μία είναι εκτός αυτοκίνητου. Μην το κατεμοιάσετε. Θα έρθει και η σειρά του. Toxic. Θέλω ρε παιδιά να πάρω το Toxic μία βόλτα. Έχουμε να βγούμε βόλτα με το Toxic μαζί. Πολύ καιρό. Σήμερα έλεγα να το πάρω, αλλά γυρνάει. Τελίτσες. Γυρνώ σε βόλτα, την έχει κοπανίσει από τη γυναίκα τώρα. Άμα την έχει κοπανίσει από τη γυναίκα τώρα και έχει τέτοια χαρά, αφού είχε, γιατί εξαφανίσει και δεν έχει γυρίσει ακόμα τώρα σπίτι, 12 ώρα το βράδυ. Να του τη χαλάσω. Κρίμα το Θεό. Εντάξει, δεν γίνεται. Επομένως, σήμερα χωρίς Toxic, αλλά σκέφτομαι να κάνω ένα επεισόδιο, ένα βιντεάκι που να είναι Q&A στο Toxic, δηλαδή να μου στείλετε ερωτήσεις και να τις περάσω στο Βασίλη το Δήμα. 10 ερωτήσεις, ξέρω εγώ, να μην το μακρηγορήσουμε πολύ το βίντεο, 10-15 εκεί, και να απαντήσει. Βλέπω φωτάκια, βλέπω μπροστά, τι έχουμε, Χριστούγεννα ακόμα. Λοιπόν, ένα Q&A, δεν ξέρω, το γουστάρετε. Θα θέλατε να παρακολουθήσετε ένα τέτοιο βίντεο? Εάν ναι, γράψτε μου στα σχόλια. Γράψτε και καμία ερωτησούλα που θα θέλατε να κάνουμε στο Βασίλη. Να τις γράψουμε σε ένα βίντεο, να τις απαντήσει, να σας λυθούν τι απορίες μπορεί να έχετε. Βολτίτσα, επιστρέφουμε. Νέα άλλα. Εδώ, με το ΕΠΟ, με την κατσαρόλα, ακόμα. Κάποια στιγμή είπαμε, θα αλλάξει η κατσαρόλα. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Αυτή τη βόλτα που κάνω τώρα, την τόσο απλή και χαλαρή, που έχω μπώσει μια πέμπτη μέσα και πάω ρολ, για να σας μιλήσω, να συνεννοηθούμε, και αν θα μπορώ να την κάνω μετά. Η φασαρία δεν πειράζει τόσο πολύ. Θα φωνάζω λίγο παραπάνω, θα έχω το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, να την παλέψουμε. Κάτι θα γίνει.
δεν ξέρω σε άλλα θέματα. Θα το δούμε. Το κεφάλαιο Συριακό. Για όσους λένε θα βάλεις, μην βάζεις κτλ. Παιδιά, μάλλον θα βάλω, γιατί η λογική είναι, και δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τι θεωρώ σωστό. Ένα part το οποίο το θες πάρα πολύ και το θες χρόνια και το θες συνειδητά, καλό είναι να το βάλεις και να μην το έχεις αποθυμένο. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα, εάν σκεφτόμουν κάποια στιγμή να δώσω αυτό το αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το δώσω χωρίς να έχω βάλει το Συριακό και να πω πώς θα ήταν, ρε γαμότο, αυτό το αυτοκίνητο με τέτοια τάξη υποδύναμη με το Συριακό. Γιατί όσοι έχουν βάλει, αυτό που μου λένε σε οποιαδήποτε τάξη υποδύναμης, 400, 500, 600, 1000, ότι με το που το κουμπώσεις είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Αυτό είναι η κλασική ατάκα που ακούω. Η δεύτερη κλασική ατάκα που ακούω είναι ότι θα νομίζω ότι το αυτοκίνητο πήρε 200 άλογα πάνω. Και βγάζω στην άκρη τους χρόνους που εννοείται θα είναι καλύτεροι. Άμα πάμε να κάνουμε. Μιλάω για... Τι μου ήρθε τώρα με το 35 άρι, δηλαδή, να το κάνουν να πονέσει θέλει. Πανάγιτσα μου σήμερα. Έγερε σατανά να μας επικράνω μόλις αγόρας. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Τι έλεγα, γυναίκα. Για το Συριακό, ότι θα είναι πιο γρήγορο. Ναι, ότι η χρόνη είναι το δεύτερο θέμα, το υπέρ το που... Εντάξει, τώρα δεν είσαι όλη μέρα με ένα πιγκίαρ και μετράς. Πιγκίαρ να κάνεις μία μέρα, σε δύο τελείωσε θεωρώ. Η απόλαυση ενός αυτοκινήτου είναι η καθημερινή οδήγηση, η βόλτα κτλ. Πώς το βλέπεις το 35, ρε γυναίκα, σ' αρέσει? Έτσι όπως το βλέπεις. Αυτό είναι το Audi καλύτερο, το α4. Το συγκεκριμένο μέλος έχει το α4 το πιπίλα. Το είπα και πριν. Και το BMW. Το α4 είναι Alexis. Το έχει φτιάξει, το έχει κόψει, το έχει ράψει. Ναι, αυτό τι είναι, δηλαδή. Είναι η σφραγίδα του. Θα τη φάει από σκόντα. Αυτό τι είναι. Εντάξει, ένα. Δεν το έχει συνηθίσει τώρα με τον Αλέξη γι' αυτό. Σου φαίνεται περίεργο. Ναι. Του πάει πιο πολύ το άλλο. Τι. Στην Κατερίνα δεν ταιριάζει πιο πολύ. Κατερίνα είναι το έτερο νήμις. Τι ταιριάζει πιο πολύ, πού ταιριάζει. Η σύζυγος. Στο BMW ή στο Audi, πιστεύεις? Εγώ ξέρω. Τους έχω κάνει εικόνα με το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει πιο πολύ στο BMW. Πάτημα! Πάτημα BMW Skoda! Μπροστά το Skoda είναι αυτοκίνητο εύκολα! Εμένα θα μου αλλάξει ένα αυτοκίνητο που με έχεις αφήσει με το κουβά. Το σμαρτάκι, παιδιά, μπαίνει από εβδομάδα για σέρβις και αναβάθμιση. Αναβάθμιση γιατί ευκαιρία είναι, αφού θα γίνει ένα σέρβις στο τούρμπο, να γίνει hybrid, θα αλλάξουν φτερά προς πίσω, θα αλλάξουν back, να φρεσκαριστεί, μάλλον θα αλλάχθει και ο δίσκος, γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα της γυναίκας που έχει παραδώσει πνεύμα, είμαι πολύ περίεργος, θα το λύσουμε για να το δούμε. Τέλος πάντων, από stage 2 που είναι τώρα, στα 150 αλογάκια, θα πάει stage 3, πάρει λίγο πάνω, κάνα 180 κάπου εκεί πιστεύω, όχι πάρα πολύ. Απλά πιο πολύ να φρεσκαριστεί. Θα το κρατήσει, πιστεύω, κανένα χρόνο. Τόσο πολύ. Ένα χρόνο, δύο. Και μετά θα πάρει ένα φυσιολογικό αυτοκινητάκι, 1000-1200, αυτοματάκι. Δεν έχουμε κανονίσει αυτό. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο, οικονομικό, γυναικείο, φινετσάτο δηλαδή εννοώ, παιδιά, δεν ρίχνω τις γυναίκες. Και τέρματα άλογα και τα γαϊδούρια. Ένα άλλο. 60-70 αλογάκια. Τώρα κάνεις πλάκα. Καλά είναι. Τι θες πιο πολύ, ταχύτητα ή φρεσκαδούρα? Θέλω φρεσκαδούρα και ταχύτητα. Έχετε, είναι ακριβό αυτό. Παπαγιάννης. Αν θες, θα διαλέξεις ή το α ή το β. Και εγώ το γιατί το γ είναι ζόμι. Σε συνδυασμό. Ζ.
Zong είναι για τους παλιούς, παιδιά. Δεν ξέρω, όποιος κατάλαβε τι είναι, όποιος κατάλαβε τι είναι το Zong. Αν και έπαιξε και λίγο τώρα, αλλά δεν έπιασε. Είναι για τους παλιούς παλιούς. Αντρέα, Μικρούτσικο και τα λοιπά. Τώρα όποιος ξέρει θα καταλάβει. Λοιπόν, α ή β είναι. Διαλέγεις. Σπίτι άλλα που λες. Έχει αλφαβήτα. Εδώ είναι καταγεγραμμένο. Σπίτι άλλα λέμε. Εδώ είναι καταγεγραμμένο. Σε σειρά τα αυτοκίνητα της Ελίτ, παιδιά. Καθίστε λίγο να δούμε αν τον έφαγε το 335. Πάτησε το Σκόντα με το 35 και τον έφαγε το 35. Στο τον έφαγε έδωσε έμφαση. Δεν πειράζει μωρέ, εντάξει, καλό είναι. Είναι η πρώτη φορά που τον τρως, έτσι, δεν πειράζει. Θα συνηθίσεις, μπεμπέκεις τώρα, χαλάρωσε. Έχει κάνει άλογο τώρα. Α, εδώ μπορεί να μιλάει κανένα δύο ώρο. Θα φτάσουμε πιο πέρα και θα μιλάει ακόμα. Θα παραμιλάει μάλλον, δεν μιλάει. Την έφαγε από Σκόντα Οκτάβια K3. Καταλάβατε τώρα. Όπεσε. Ταράκο, έρχεται αριστερά σας. Κωνσταντίνε, δεν έχεις εσύ το 360. Θέλω να στο πω εδώ και ώρα. Όχι, γι' αυτό λέω έρχεται από αριστερά σας, γιατί φαίνεται εδώ πέρα. Μέσα στα 3.000 κουνούπια, γιατί το αυτοκίνητο έχω να το πλύνω, δεν ξέρω και εγώ. Οπότε δεν προλαβαίνω μάγκες να πάρω ανάσα. Κάποια μέρα πάνω το πλύνω για να βλέπετε καλύτερα, όχι τίποτα άλλο. Να βλέπετε εσείς καλύτερα. Εγώ δεν έχω το 360, λέω αριστερά σας. Το βλέπουν τα παιδιά που έρχεται, γιατί αλλιώς θα έλεγα πίσω σας. Έχω συνείδηση που είναι η κάμερα, ότι είναι στο Λεόν. Και πιστεύω να είναι καλή επιλογή, δεν ξέρω, θα φανεί στο βίντεο που βλέπουν ήδη τα παιδιά. Αν παιδιά, δεν ξέρω. Από εκεί δεν ξέρω. Φτιάξει τα πλάνα μετά και άλλα λες, αυτοκίνητα φαίνονται. Όχι, όχι. Η σταθερή κάμερα είναι αυτή. Η άλλη δουλεύει συμπληρωματικά. Ωραίο το σκοντάκι. K3, παιδιά. Χωρίς πολλά λεφτά. Με τα τροπούλα ωραία, τίμια. Και το ευχαριστείτε το παιδί του, το πίνει. Το ταράκο έχει βάλει το πεσέ στόχο και το πάει τρένο. Φτάσαμε μάγκες Χαλκίδα, γιατί να το κρύψουμε. Αγαπημένος ωραίος προορισμός, ωραία διαδρομούλα, ήρεμη, ούτε πολύ κίνηση ούτε έτσι. Φάγαμε, επιστρέφουμε, παιδιά δεν πίνουμε, να ξέρετε όσοι βγαίνετε να κάνετε την πόλτα και τα λοιπά. Τουλάχιστον αν είστε πολύ, κάποιος να μην πίνει, βασικό πράγμα και θέμα λίγο με ασφάλεια με ζώνες. Δίπλα μου έχω τον Ευρυπίδη, τον έχετε δει από το Τολέντο, τον έχετε δει και σε διάφορα άλλα βίντεο, ότι έχει σχέση με VAG. Και σας τον δείχνω πριν κάνουμε την παρουσίαση σε ένα από τα επόμενα vlog για το Λεόν. Φίλοι, έχουν τρελαθεί. Είχαν 2-4, 1-35 στο προηγούμενο και όλοι μιλούσαν για το Λεόν και όλοι θέλουν παρουσίαση. Εντάξει, όλη η βόλτα ήταν φοβερή, δεν το συζητάω, το κάθε αυτοκίνητο είναι ένα και ένα. Ήταν όντως ωραία βόλτα και έπονται και άλλες. Μακάρι να έτσι να είμαστε ωραίο παρεά και να περνάμε όμορφα. Για πες τώρα, σήμερα στην παρέα, ο Πιπίλας από το Α4 που πήγε στο 35, πώς τον βλέπεις? Μου έχει χαλάσει, μου τον έχετε χαλάσει. Βαγκίτες γίνανε μπεμβεδάκιδες. Εντάξει, όχι, είναι ωραίο αμάξι και τα μπεμβέ είναι πολύ ωραία αυτοκίνητα. Είναι παιχνίδια λόγω πισωκίνησης. Εντάξει, ναι. Η μπεμβέ είναι μια εταιρεία που έχει τρελή ιστορία. Εντάξει, είναι φοβερά αυτοκίνητα, δεν αναιρούμε. Ποιότητα, παιδιά. Εντάξει. Και αυτοκίνητο και μια ζωή κιόλα. Εντάξει, τα μπεμβέ δεν είναι αυτοκίνητο να πάρει σε 1-2 χρόνια, είναι και για μια ζωή αυτοκίνητα. Έτσι. Ειδικά από μια ηλικία και μετά αρχίζει και εκτιμά περισσότερο τα brands και γιατί πρέπει να πληρώσει τα brands. Λοιπόν, και μια που μιλούσα για το Α4. Του Πιπίλα, το θυμάστε εκείνο εκεί πέρα,
το station, το με τις μεγάλες ζάντες, με τα θηρία, τα φρένα κτλ. Που ήταν σαν καινούριο. Θα σας μιλήσω για το challenge που κάνουμε μαζί με τον Toxic και τώρα θα δει και ο Ευρυπίδης ένα παράδειγμα. Με την Car Vertical που μας προσφέρει πληροφορίες από 35 χώρες, χίλιες και πηγές για διάφορα αυτοκίνητα και την κρυμμένη ιστορία. Ψάχνουμε να βρούμε, όπως σας έχω πει, την κρυμμένη ιστορία κάποιου αυτοκινήτου που να παίζει στην Ελλάδα. Σας δίνω στοιχεία κάθε φορά σε κάθε vlog, μήπως και πετύχουμε κανένα και μπορούμε να δοκιμάσουμε και άμα μου βρείτε ένα αυτοκίνητο να μου το χτυπήσετε στην Car Vertical που να έχει κρυμμένη ιστορία, μην το ξέρατε και να το βρήκατε, να το ανακαλύψετε, θέλω να μου το στείλετε στο Instagram να το παίξουμε κανονικά σε βίντεο, πώς, τι και γιατί. Σε συγκεκριμένη ημέρα και στο συγκεκριμένο vlog θα μιλήσουμε για Audi A4 Avant Station Wagon, δηλαδή σαν εκείνο, ένα δίλητρο. Θα σας το δείξω στις οθόνες, μην ανησυχείτε. Εγώ παίζω εδώ πέρα και εσείς στις οθόνες. Ένα A4, δεν έχουμε φωτογραφία, diesel, εντάξει, του 2008, να ξέρετε, 2008. Πάμε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, A4 του 8 ψάχνουμε, δίλητρο, 141 άλογα, χειροκίνητο χρώμα γκρι. Αυτό γιατί, Κωνσταντίνε, μας το δείχνεις, γιατί τον 8 του 8 κατασκευάστηκε, ταξινομήθηκε, εισαγωγή στη Γαλλία το 2011, τον Οκτώβρη ταξινόμηση στη Γαλλία, τον ίδιο μήνα, και 8 χρόνια μετά το 19 έχουμε ζημιά. Κάποια ζημιά, κάποιο τρακάρισμα. Οι Γάλλοι όπως και οι Γερμανοί, με την ίδια λογική, σε ένα μήνα το βάλανε για πώληση, όταν τρακάρουν εσύ αυτοί το πουλάνε, δεν φτιάχνουν. Ναι, δεν τα κρατάνε. Κατευθείαν, πούλημα. Γεια και σας. Εννοείται Ελλάδα. Ελλαδίτσα. Εντάξει, το πήρε ο άλλος, σου λέει ωραία ευκαιρία. Αυτό το δεν ξέρω, παιδιά. Όσοι είσαι από ξένη χώρα, δηλαδή, μόλις θα τρακάρετε, δεν πουλάτε κατευθείαν. Γιατί δεν έχετε εκεί φαναρτζίδες, δηλαδή δεν πάει το επάγγελμα. Οι δικοί μας φαναρτζίδες είναι κορυφαίοι. Καλύτεροι. Λοιπόν, ζημιά, δεν έχουμε φωτογραφίες. Να ξέρετε, δεν έχουμε πάντα φωτογραφίες στα reports, αλλά έχουμε ένα κοστολόγιο 5 με 10.000 ευρώ. Κοστολόγιο που έβγαλε το συγκεκριμένο μαγαζί ζημιά. Που το πήγε. Εντάξει, αρκετή ζημιά. Αλλά έχουμε και άλλη μία πληροφορία. Εντάξει, η οποία είναι στο χιλιομετρητή, όπου εδώ βλέπουμε ότι ενώ τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν κανονικά από τον 8 του 2008, ανεβαίνει γραμμικά και ωραία, φτάνει κάποια στιγμή στις 196.000 χιλιόμετρα και γράφονται τον 1ο του 11 και γράφονται 50.000 μείον 148.000. Το Φλεβάρι του 17, παιδιά. Έχασε κάποια χιλιόμετρα και άρχισε να ξανανεβαίνει κανονικά. Δηλαδή αυτός που το πήρε να ξέρει ότι έχει στη μνήμη 50.000 χιλιόμετρα εύκολα, συν μία ζημιά. Δεν ξέρω. Αυτά για τη σημερινή αναφορά, το σημερινό report και πώς μπορείτε εσείς να υποφεληθείτε από το κανάλι για τα δικά σας report, για τα δικά σας αυτοκίνητα, φίλων ή όποιος σας ενδιαφέρει να αγοράσετε ή να μάθετε. Μπαίνετε στο το link στην περιγραφή του vlog ή στα γραφιστωμένα σχόλια, παίρνετε μια έκπτωση της τάξης των 20% χρησιμοποιώντας τη λέξη EVO και κερδίζετε στο να μάθετε κρυμμένη ιστορία ορισμένων αυτοκινήτων. Ελπίζω να μάθετε για την ιστορία ενός άλλου αυτοκινήτου και να μην μάθετε για εσάς και στεναχωρηθείτε ή τουλάχιστον να την ξέρατε. Ή άμα θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, μην πιαστείτε κοροϊδό. Αυτά για το challenge, ελπίζω να πετύχουμε κάτι και πάμε να φύγουμε, παιδιά, γιατί μαζευόμαστε πολύ. Παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και ξεκινάμε για το ταξίδι επιστροφής. Ορισμένα πλάνα, πάλι 360 στο Λεόν, όπως το ζητήσατε και όπως γουστάρετε. Η εσωτερική στο Εύω, εσείς δηλαδή στο πίσω κάθισμα. Και πάμε ξανά επιστροφή για να γουστάρουμε και να γουστάρετε κι εσείς. Έλατε μαζί μας. Ευρυπίδης. Κάνει πόλεμο ο Ευρυπίδης. Για πείτε μου ρε παιδιά, τώρα στην επιστροφή, όσοι πάτε ταξιδάκια και τα λοιπά, συμβαίνει συχνά να οδηγείτε και ο συνοδηγός να κοιμάται? Τους ξυπνάτε ή όχι? Εγώ προσωπικά δεν τους ξυπνάω, τους αφήνω να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν. Εάν δεν το έχω ανάγκη δηλαδή να μου μιλάει για να με ξυπνήσει, αν αισθάνομαι, ξέρω εγώ, κουρασμένος λίγο, δεν τους ξυπνάω. Βέβαια, όταν αισθάνεσαι κουρασμένοι, αντί να σας μιλάει ο συνοδηγός, να ξέρετε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε λίγο στην άκρη, πέστε και κοιμηθείτε 1-2-3 ώρες, χωρίς ξυπνητήρι, χωρίς τίποτα, όσο θέλει ο οργανισμός σας να
συνέλθει και μετά πάρτε ένα καφέ και συνεχίζετε την οδήγηση. Μην προσπαθείτε λίγο ακόμα. Σταματήστε στο πρώτο πάρκινγκ, κλειδώστε το αυτοκίνητο, ρίξτε το κάθισμα και κοιμηθείτε χωρίς ξυπνητήρια. Όταν ο οργανισμός σας είναι έτοιμος, θα ξυπνήσετε από την άβολη θέση και θα συνεχίσετε να φτάσετε στον προορισμό σας, για να φτάσετε. Αυτά στο θέμα ταξιδίου. Έτσι, βόλτα μας καλά. Αν έχω κανένα πλάνο, παιδιά, σας δείξω, σας το περάσω, ή από την 360 ή μέσα από το Evo. Αυτά για σήμερα, σύντομο βλογκάκι. Σας είπα, επειδή μου το ζητήσατε, στις βόλτες, έστω και τις μικρές, έχω μια κάμερα, ό,τι πλάνο αξίζει για να το δείτε, να γουστάρετε, σας το περνάω και επομένως ό,τι υπάρχει σας δείχνω, αν δεν υπάρχει σας καληνυχτώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια στο για να κάνετε και τα λέμε στο επόμενο vlog. Γεια χαρά, παιδιά. Πάτημα ταράκο. Αντί τσιπάκι. Ταράκο, ένα τσικ μπροστά, νομίζω το ταράκο, νομίζω.